Δόξα, δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό που και σήμερα έχουμε την τιμή και το προνόμιο να είμαστε μαζί και να μοιραστούμε από τον πλούσιο θησαυρό της γνώσης του Λόγου του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν μας άφησε ορφανούς, δεν μας άφησε μόνους όταν τον αναζητήσαμε και τον γνωρίσαμε, αλλά μας οδήγησε από το σκοτάδι της αγνωσίας στο φως της γνώσης, στο φως της παρουσίας Του, για να έχουμε τη σιγουριά και τη βεβαιότητα ότι είναι πάντα μαζί μας, ότι έχουμε ασφάλεια και προστασία μέσα στη δικιά Του παρουσία. Η θεϊκή αγκαλιά, μια αγκαλιά αγάπης, μια αγκαλιά συγχώρεσης, μια αγκαλιά πάθους. Πάθος, ναι, ο Θεός έχει πάθος για σένα, έχει πάθος για μένα, ένα πάθος αγάπης, ένα πάθος ελευθερίας, ένα πάθος ευλογίας, ένα πάθος που οι βουλές Του, οι αποφάσεις Του είναι τέτοιες, είναι καλές για σένα, για μένα, ένα πάθος που φέρνει καλά αποτελέσματα, καλές αποφάσεις, καλά σχέδια για τη ζωή Σου και για τη ζωή μου, για τη ζωή μας. Ο Θεός είναι καλός και έχει καλά σχέδια. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, τον Θεό μας, εδώ στη γη. Άφησε τον ουρανό Ιησούς, δίνοντας υπακοή προς τον Πατέρα. Και εξ όσων έπαθε, διδάχθηκε την υπακοή. Η υπακοή διδάσκεται, όχι μόνο μαθαίνεται, δηλαδή γνωρίζω, ακούω, αλλά από τα παθήματα, από τις καταστάσεις της ζωής καθημερινότητας, μαθαίνουμε να χτίζουμε το χαρακτήρα μας μέσα στην ταπεινότητα και στην υπακοή. Χωρίς υπακοή κανένας δεν μπορεί να ευχαριστήσει το Θεό. Εάν κάποιος δεν υπακούει το Θεό, δεν μπορεί να τον ευχαριστήσει. Και μπορεί, πράγματι, όχι μπορεί, λέει ο Λόγος του Θεού σε πολλά πτεώμενα πάντες, όλοι μας φταίμε σε πολλά. Γι' αυτό εκεί χρειάζεται η υπακοή, για να καταλάβουμε το λάθος μας και να επανέλθουμε. Μπορεί ο άνθρωπος να επανέλθει, μπορεί. Ο Ιησούς εδώ όμως, όπως είπα πριν, άφησε τον ουρανό, ήρθε εδώ στην γη, πήρε την πιο ταπεινή μορφή, όχι του υπηρέτη, του δούλου, γιατί ο υπηρέτης, όπως λέω πολλές φορές, έχει δικαιώματα, αλλά πήρε την ταπεινή μορφή του δούλου, πλήρη υπακοή. Πλήρη υπακοή στους φυσικούς γονείς. Κάποιος, αν δεν αγαπά, δεν σέβεται, δεν εκτιμά, δεν τιμά τους φυσικούς γονείς, δεν μπορεί να κάνει καμία πρόοδο και προκοπή στη ζωή του. Ακόμα και αν οι γονείς σου είναι χειρότεροι, πρέπει να τους τιμάς. Ο Ιησούς το έκανε. Έδειξε υπακοή στην πίστη, στο Λόγο του Θεού. Εργάστηκε και αφού έζησε μια άγια αναμάρτητη ζωή και νίκησε την αμαρτία μέσα από το ίδιο του το σώμα, μπόρεσε με όλη αυτή την δύναμη του αγιασμού, της καθαρότητας και της επίγνωσης του ποιος είναι και γιατί ήρθε να κάνει, νίκησε σαν άνθρωπος την αμαρτία, εκπλήρωσε ως άνθρωπος τον νόμο και πλέον βγήκε, δίδαξε, κήρυξε, θεράπευσε, ενέργησε και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό για να πάρει τις αμαρτίες της δικές σου και της δικές μου, όλου του κόσμου, για να ζήσουμε εμείς ελεύθεροι. Ο δίκαιος πέθανε πάνω στο Σταυρό για εμάς τους άδικους. Ανέβηκε στο Σταυρό για εμάς τους άδικους. Αλλά αναστήθηκε. Γι' αυτή είναι η χαρά μας, η Ανάσταση. Αναστήθηκε για να μας δώσει την βεβαιότητα της σωτηρίας και να μας δείξει τον δρόμο προς τον Πατέρα. Τον δρόμο για την αιώνια ζωή. Αυτά είναι τα καλά νέα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ότι ο Ιησούς ήρθε εδώ στον κόσμο. Ο Ιησούς ήρθε για να ζώσει τη ζωή. Ο Ιησούς ήρθε για να βρει και να σώσει το χαμένο. Χαμένο ήσουν εσύ, χαμένο ήμουνα εγώ, προβατάκια που είχαμε πλανηθεί μέσα στην άγνοια, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην αφιβολία, μέσα στα ψυχολογικά προβλήματα, μέσα σε καταστάσεις δύσκολες. Άλλοι από εμάς γιατί το επιλέξαμε, άλλοι γιατί παρασυρθήκαμε, άλλοι γιατί μέσα από την αγνιά μας, άλλοι για τον Α λόγο, για τον Β λόγο, για πολλούς λόγους, είχαμε αγνωσία Θεού. Όμως, αυτό σταμάτησε, το σκοτάδι έχει stop, το σκοτάδι έχει φραγμό, έχει φρένο, έχει σταμάτημα. Και αυτό το φρένο έρχεται με το φως της γνώσης, του Λόγου του Θεού, που έρχεται και γίνεται αποκάλυψη μέσα στις σκέψεις σου, στο νου σου, στην καρδιά σου και φωτίζει κάθε σκοτεινό σημείο, κάθε άγνοια, διώγνει κάθε πλάνη σου, καθώς ο Ιησούς έρχεται να αποκαλυφθεί στη ζωή σου. Ο Ιησούς είναι ο ίδιος χθες
σήμερα και στους αιώνες, δεν αλλάζει ποτέ. Είναι το ίδιο δυνατός να σώζει, να ελευθερώνει παιδί του Θεού. Και σήμερα ο Ιησούς θέλει να με ελευθερώσει, να σε ελευθερώσει, να μας ελευθερώσει από τα πάθη μας, από τις αγγυλώσεις μας, από τις αιμονές μας, από κάθε τι που έρχεται να μας επηρεάσει. Μα μας ελευθέρωσε, δεν ξέραμε το Θεό και μας ελευθέρωσε. Μας έβγαλε από το σκοτάδι και μας έφερε στο φως. Ναι, αλλά η πορεία με τον Χριστό είναι μια συνεχής πορεία απελευθέρωσης. Και όπως λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, μας έδωσε χάρη πάνω στη χάρη, μια επαναλαμβανόμενη χάρη, δηλαδή μια επαναλαμβανόμενη ελευθερία. Γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι ελευθερία, το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι σωτηρία. Τι είναι σωτηρία? Ελευθερία από τα δεσμά. Ελευθερία, αυτό είναι η σωτηρία από τον θάνατο. Και η σωτηρία, η αλήθεια που αποκαλύπτει, η αλήθεια αυτή αποκαλύπτεται και που αποκαλύπτει την αγάπη και την προαίρεση του Θεού, έρχεται μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο το οποίο μπορεί να μας ελευθερώσει, να μας σώσει, να μας αλλάξει, να αλλάξει τη ζωή μας. Ο κλέφτης να μην είναι κλέφτης, ο ψεύτης να μην είναι ψεύτης. Φαίνονται οι αλλαγές, ε? Δεν ζούμε πια καθένας που έχει το Χριστό μέσα στη σάρκα, μέσα στο αμαρτωλό παρελθόν. Το αφήνει πίσω και προχωρά μπροστά. Και μετά από αυτή την μικρή εισαγωγή θα μπω στο θέμα μου, για να μην σας κουράσω, και ιδιαίτερα σήμερα γιατί είναι καλοκαίρι και έχουμε 40 βαθμούς, αλλά θα σας δώσω να δροσιστείτε το λόγο του Κυρίου. Διαβάζουμε από το Ευαγγέλιο του Μάρκου 16 κεφάλαιο 15 και 16 εδάφιο. Μάρκος 16 κεφάλαιο 15 και 16 εδάφιο. Είπε ο Ιησούς. Έχει αναστηθεί ο Ιησούς. Και δίνει τις τελευταίες παραγγελίες, οδηγίες στους μαθητές. Και τους είπε, πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη τη χτίση. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Όποιος όμως απιστήσει θα κατακριθεί. Πηγαίνετε, πήγαινε παιδί του Θεού, μίλησε παντού τα καλά νέα, τα νέα της σωτηρίας, το Ευαγγέλιο που φέρνει σωτηρία, που φέρνει αλλαγή, που φέρνει λύτρωση, που ελευθερώνει από τα δεσμά της καταδυνάστευσης του διαβόλου, που ελευθερώνει από τις παγίδες, που ελευθερώνει από την αμαρτία, που ελευθερώνει από την ασθένεια, που δίνει υγεία, θεραπεία, αποκατάσταση, ευλογία. Πήγαινε και μίλησε παντού τα καλά νέα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, που δίνει κάθε τι που χρειάζεσαι σε αυτή τη ζωή, τα πάντα τα προζωή και ευσέβεια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά και τη βεβαιότητα της αιώνιας ζωής. Την αποκάλυψε ότι είσαι παιδί του Θεού, ότι είσαι κληρονόμος του Θεού, συγκληρονόμος με τον Ιησού Χριστό. Είσαι η νύφη του Ιησού Χριστού, αποτελείς το σώμα του Ιησού Χριστού, οδηγείσαι από τον Ιησού Χριστό, κυβερνείσαι από το Πνεύμα του Θεού. Αλληλούια, τι ωραία νέα, τι καλά νέα. Πήγαινε σε όλο τον κόσμο, κήρυξε το Ευαγγέλιο, αμαρτωλέ, χαμένο πρόβατο, γύρνα πίσω. Έλα στο φως, έλα στην γνώση του Ευαγγελίου του Χριστού. Έλα να γνωρίσεις ποιος είναι ο Θεός μας. Υπάρχουν πολλοί θεοί, υπάρχουν πολλοί σωτήρες, υπάρχουν πολλοί μύστες, πολλοί δάσκαλοι, πολλοί φιλόσοφοι, υπάρχουν πολλοί που λένε ωραία πράγματα, αλλά τίποτα από αυτά, κανένας από αυτούς δεν μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου και να σε σώσει μια για πάντα. Αυτοί μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή σου μέχρι ενός σημείου, αλλά η τέλεια αλλαγή έρχεται με το να γνωρίσεις αυτόν που έφτιαξε και αυτούς και ό,τι υπάρχει στην κτήση, ό,τι υπάρχει στην δημιουργία. Ο δημιουργός Θεός, ο Θεός του σύμπαντος, είναι ο Θεός σου και ο Θεός μου. Ο Θεός που πήρε ανθρώπινη μορφή και ήρθε εδώ στη γη, μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός είναι ο Θεός μας, ο Ιησούς Χριστός, ήρθε να βρει και να σώσει το χαμένο πρόβατο, το κάθε χαμένο παιδί του Θεού που είχε πλανηθεί μέσα από τα ψέματα του διαβόλου. Πολλοί σήμερα έχουν πλανηθεί και ζουν μια άλλη ζωή, μέσα στην ασωτεία, μέσα στην αμαρτία, μέσα σε πράγματα, σε ναρκωτικά, σε επιθυμίες, τα οποία πρόσκαιρα μπορεί να δίνουν μια ευχαρίστηση, αλλά στην ουσία καταστρέφουν τον άνθρωπο, και φυσικά αλλά και πνευματικά, και κυρίως το αποκλείουν το μέλλον στην αιώνια ζωή. Και επειδή είμαστε πλασμένοι κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού για να έχουμε και να ζούμε αιώνια τη ζωή μας, ο Θεός θέλει και μας καλεί σήμερα μέσα από αυτή τη γνώση που θέλει να γίνει επίγνωση του Ευαγγελίου, να γνωρίσουμε ότι μπορούμε να ζήσουμε αιώνια,
Αλλά εμείς θα αποφασίσουμε. Εμείς, εγώ, εσύ παιδί του Θεού, θα αποφασίσεις και θα επιλέξεις πού θα ζήσεις την αιωνιότητά σου που αρχίζει από το σχολείο εκπαίδευσης που είναι το διάβα μας, το πέρασμά μας εδώ στη γη. Εδώ εκπαιδευόμαστε για να κυβερνήσουμε με τον Ιησού, για να ζήσουμε στην αιωνιότητα μαζί Του. Αλλά εμείς επιλέγουμε αν θέλουμε στην αιωνιότητα να είμαστε με το Θεό ή με το διάβολο. Αν θέλουμε να είμαστε με το φως ή με το σκοτάδι. Αν θέλουμε να είμαστε στον παράδεισο ή στην κόλαση. Εσύ αποφασίζεις. Εσύ αποφασίζεις. Ο εγώ αποφασίζω, ο καθένας μας. Εγώ αποφάσισα να ζω με τον Ιησού Χριστό. Και όπως λέει και ο Ιησούς του Ναβί, εγώ αποφάσισα εγώ και η οικογένειά μου να λατρεύω τον Κύριο, να πιστεύω τον Κύριο, να εμπιστεύομαι τον Κύριο το Θεό, να ακολουθώ τον Κύριο το Θεό. Ναι, αυτή είναι η απόφασή μου, αυτή είναι η πεποίθησή μου. Μα έχω πέσει, μα έχω σφάλει πολλές φορές και τι έγινε. Αυτό θα με σταματήσει? Ποτέ. Έσφαλες, έπεσες, θα σταματήσει? Ποτέ. Και όπως λέει ο προφήτης, μη χαίρεσαι εχθρέ μου, γιατί αν έπεσα διάβολε, εγώ θα σηκωθώ πάλι, γιατί ο Θεός είναι πιστός να με σηκώσει. Αυτός που έχει αρχίσει το καλό έργο στη ζωή μου θα το τελειώσει. Αυτός θα με πάει στο τέλος, θα με πάει στο τέρμα. Ο καλός Θεός. Ο καλός Θεός που με αγαπάει, που δεν μ' άφησε ποτέ, ούτε τώρα θα με αφήσει, ούτε θα με εγκαταλείψει, όσο κι αν περνάω δύσκολα ή όσο κι αν χρειαστεί για κάποια περίοδο της ζωής μου να περάσω δυσκολίες. Ακόμα και σε αυτό το σχολείο, ακόμα και σε αυτή την εκπαίδευση, ο Θεός θα είναι μαζί μου για να με βγάλει νικητή με δόξα. Αλληλούια. Ο Θεός θα είναι μαζί σου σε κάθε δυσκολία για να σε βγάλει με δόξα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο που έρχεται με την ακοή του Λόγου του Θεού. Το Ευαγγέλιο που έρχεται σε αυτούς που δέχονται τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα, που αναγνωρίζουν ότι είναι αμαρτωλοί, γιατί ο Ιησούς ήρθε για να σώσει αμαρτωλούς. Παραδέχονται την αμαρτία τους, την αφήνουν στα πόδια του Ιησού. Και ο Ιησούς λέει: το φορτίο μου δεν είναι βαρύ. Πάρε το σταυρό σου. Ακολούθησέ με. Πάρε, έλα όπως είσαι με το πρόβλημά σου. Έλα και εγώ θα σε ελευθερώσω. Αυτός είναι ο Ιησούς που ελευθερώνει από ψυχολογικά, από προβλήματα, κάθε καταδυναστευμένο από το διάβολο, γιατί αυτός είναι ο Θεός που μπορεί να ελευθερώσει. Είναι ο αρχηγός της ζωής. Και ο Ιησούς λέει ότι αν διψάς, έλα σε μένα να πιείς δωρεάν. Έλα σε μένα να πιείς δωρεάν το νερό της ζωής, παιδί του Θεού. Το νερό που έχει τη γνώση του Λόγου του Θεού, που έχει το Πνεύμα του Θεού, που φωτίζει τα σκοτάδια της άγνοιας, της πλάνης και δείχνει την αμαρτία και την πετάς μακριά. Και ο Ιησούς είναι αυτός που ελευθερώνει. Ρίξτε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο και όποιος πιστέψει, πώς θα το δείξει ότι πιστέψει, και βαφτιστεί, συνειδητά όχι τον βαφτίσουν, και βαφτιστεί θα σωθεί. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Βάφτισμα στο νερό, βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Όποιος δέχεται τον Ιησού Χριστό δέχεται το Λόγο μου. Εάν μείνετε στο Λόγο μου, λέει στον Ιωάννη, το Ευαγγέλιο 16:32 λέει, θα γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα τον ελευθερώσει. Θα γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα τον ελευθερώσει. Και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 1, εδάφια 12-14. Ιωάννης, κεφάλαιο 1, 12-14. Όσοι όμως το δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά Του, οι οποίοι όχι από αίματα, ούτε από θέλημα σάρκας, ούτε από θέλημα άνδρα, αλλά από το Θεό γεννήθηκαν. Και ο Λόγος έγινε σάρκα, ο Ιησούς, και κατοίκησε ανάμεσά μας και είδαμε τη δόξα Του. Δόξα ως μονογενή από τον Πατέρα, γεμάτος χάρη και αλήθεια, γεμάτος χάρη, ελευθερία και αλήθεια, ο Ιησούς, ο Λόγος του Θεού, ο ζωντανός Θεός, πήρε σάρκα, πήρε ανθρώπινη μορφή και ήρθε ανάμεσά μας και τον είδαμε και γι' αυτόν μιλάμε. Γι' αυτόν πιστεύουμε. Όσοι πιστεύουν, όσοι τον δέχτηκαν, πίστεψαν και τον δέχτηκαν, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Εσύ που δέχεσαι και πιστεύεις στον Ιησού Χριστό τώρα ή που έχεις δεχτεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου και πιστεύεις σε Αυτόν, έχεις γίνει παιδί του Θεού. Τι λέει? Όσοι το δέχτηκαν,
έγιναν παιδιά του Θεού. Δεν θα γίνουν στο μέλλον, έγιναν. Και αφού έγιναν, ο Θεός Πατέρας προστατεύει τα παιδιά του και τα οδηγεί. Γιατί έχει κάνει τέλειο τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης του, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος οδηγεί τα πρόβατα με ασφάλεια. Οδηγεί την Εκκλησία με ασφάλεια για την αιώνια ζωή. Τι ωραία είναι. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο που σώζει, που ελευθερώνει. Μας ελευθερώνει από την αμαρτία, μας ελευθερώνει από τα δεσμά, μας ελευθερώνει από αιμονές και μας αλλάζει. Ο κλέφτης δεν κλέβει πια, ο ψεύτης δεν λέει πια ψέματα, ο πόνος δεν μπορεί να είναι πια. Αλλάζει τη ζωή μας ο Χριστός. Μιλάγαμε άσχημα, με απρέπεια, τώρα δεν μιλάμε, έχουμε γλυκάνει, έχουμε αλλάξει, είμαστε παραίσθητοι, είμαστε ειρηνικοί, γιατί ζει ο Χριστός μέσα μας. Στους Ρωμαίους 10 και 17 εδάφιο λέει, κεφάλαιο 10-17 Ρωμαίους λέει, επομένως η πίστη είναι διαμέσου της ακοής και η ακοή διαμέσου του Λόγου του Θεού. Όταν ακούς το Λόγο του Θεού, ακούς, έρχεται και δημιουργεί πίστη μέσα σου. Η ακοή του Λόγου δημιουργεί πίστη μέσα σου. Όταν δεν ακούς το Λόγο του Θεού ή όταν ακούς το Λόγο του Θεού, σαν να ακούς ραδιόφωνο, σαν ακροατής, α, το ξέρω. Αυτό δεν δημιουργεί πίστη. Όταν με όλη σου την καρδιά λες, Θεέ μου, μίλησέ μου, τι θέλεις να μου πεις. Από αυτό που ακούω τώρα, από αυτό που μου λέει ο ποιμένας μου, από αυτό που διαβάζω, τι λέει ο λόγος σου για μένα. Τότε θα πάρεις την αποκάλυψη για σένα. Θα πάρεις προσωπική αποκάλυψη. Ο λόγος του Θεού αποκαλύπτει για όλους και φανερώνει για όλους το σχέδιο του Θεού, το θέλημα του Θεού. Αλλά δίνει και προσωπικές ξεχωριστές αποκαλύψεις. Αλλά δίνει και προσωπικές ξεχωριστές αποκαλύψεις για κάθε παιδί του Θεού που ζητάει με καθαρότητα και όχι με αιμονές. Λέει κάποιος, εγώ ζητάω από το Θεό να κάνει αυτό και αυτό στον συναδελφό μου, στη δουλειά μου και να τον αλλάξει με αυτόν τον τρόπο. Μα αυτό είναι μαγεία. Λάθος ζητάς. Ο Θεός δεν παρεβαίνει στην ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Ένας από τους τρόπους που δημιουργηθήκαμε, μία από τις μορφές που έχουμε είναι να ζούμε, να κινούμαστε, να σκεφτόμαστε, να επιλέγουμε ελεύθεροι. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός και είπε, αν θέλεις, ακολούθησέ με, αν θέλεις. Γιατί μας έφτιαξε κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού και προς αυτό, στο να είμαστε ελεύθεροι και να επιλέγουμε. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχουν άνθρωποι που προσέρχονται για άλλους ανθρώπους, θέλω αυτό να τον αλλάξει, να γίνει ο άντρας μου, να μην κοιτάξει άλλη, να κοιτάξει με εμένα, να την αλλάξει, να γίνει η γυναίκα μου, να μην κοιτάξει άλλο, να κοιτάξει εμένα. Θέλω να την πάρω εγώ τη δουλειά από τον άλλον, θέλω εγώ εκείνο. Εις βάρος του άλλου, όταν προσεύχεσαι να συμβεί στον άλλον το κακό ή να χάσει ο άλλος για να το πάρεις εσύ, είναι μαγεία, είναι αμαρτία, είναι προσευχή αμαρτίας. Δεν ακούει ο Θεός τέτοια, αλλά και εσύ αμαρτάνεις. Υπάρχουν χριστιανοί που λειτουργούν σαν medium και σαν αυτούς που τρέχουν στα medium. Ψευδοπροφήτες, μάγοι, μέσα στους χριστιανικούς χώρους. Για κοίτα, προσευχή σου για μένα να σου πει ο Θεός. Σημαίνει ότι εσύ δεν γνωρίζεις το Θεό. Σημαίνει ότι εσύ δεν έχεις επικοινωνία με το Θεό. Γιατί αν το γνωρίζεις, σημαίνει ότι έχεις χάσει την επικοινωνία και πρέπει να βρεις τον δρόμο της προσωπικής επικοινωνίας. Αν περιμένει να σου πει ο ένας και ο άλλος, και αν σου μιλήσει κάποιος, μην το κάνεις αυτό. Άμα εγώ θέλω να το κάνω, για ρώτα και εσύ το Θεό. Αυτός σου είπε, κάνε το. Αυτός είναι καλός. Αυτός μιλάει σοφά. Όχι, αυτός μιλάει σοφά με την επιθυμία σου. Η επιθυμία σου δεν είναι σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού πάντοτε. Για να ξέρεις ότι η επιθυμία σου είναι σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, πρέπει εσύ πρώτα να έχεις την βεβαιότητα μέσα σου, την πληροφόρηση μέσα σου, και να έχεις συμμαρτυρία μετά από αλλού. Διαφορετικά δεν γίνεται. Το Ευαγγέλιο μας αλλάζει. Ας αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης. Μην τρέχουμε πίσω από ανθρώπους να μας πούνε το μέλλον μας, να μας πούνε τη ζωή μας. Το μέλλον είναι εδώ. Ο Ιησούς είναι η αιώνια ζωή. Ο Ιησούς δίνει τη βεβαιότητα για την αιώνια ζωή. Και όλα αυτά έρχονται μέσα από την πίστη. Μια πίστη που είναι ενεργητική, ενεργούμενη από αγάπη. Εισπράττεις την αγάπη του Θεού. Ανταποδίδεις την αγάπη με σεβασμό, με υπακοή για τη σωτηρία σου. Γιατί κάνεις το ίδιο όπως ο Ιησούς και εσύ.
Εδώ λες του Ρωμαίους 5.1, Ρωμαίους 5.1, αφού λοιπόν, αφού τελείωσε, αφού λοιπόν τελείωσε, ανακηρυχθήκαμε δίκαιοι μέσω της πίστης, έχουμε ειρήνη με το Θεό, διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τελειωμένο έργο. Ανακηρυχθήκαμε δίκαιοι με την πίστη. Η πίστη είναι που σε καθιστά δίκαιο και σωσμένο. Συνέχισε αυτό το δρόμο της πίστης. Πώς? Όχι μόνο μελετώ, μελετώ σημαίνει κάνω πειθαμένη έρευνα, και διαβάζω, μελετώ το Λόγο του Θεού, προσεύχομαι το Λόγο του Θεού, βάζω σε εφαρμογή τις υποσχέσεις του Λόγου του Θεού και παίρνω, λαμβάνω αυτά που ο Θεός έχει για τη ζωή μου. Καρποφορώ μέσα στην παρουσία του Θεού με τις ευλογίες και τις υποσχέσεις του. Καρποφορώ τις ευλογίες που είναι απόρρια των υποσχέσεων του Θεού για τη ζωή μου. Διαβάζω Τιμόθεος Β' Τιμοθέου 1 κεφάλαιο, Β' Τιμοθέου κεφάλαιο 1, εδάφια 7 και 9 μέχρι 10. Τιμόθεος 1, εδάφια 7, 9 μέχρι 10. Επειδή ο Θεός δεν μας έδωσε το πνεύμα δειλίας, αλλά δύναμης και αγάπης και σοφρονισμού, ο οποίος μας έσωσε και μας κάλεσε με άγια κλίση και όχι σύμφωνα με τα έργα μας, αλλά σύμφωνα με τη δική του πρόθεση και χάρη, που δόθηκε σε μας εν Χριστώ Ιησού προαιώνια, φανερώθηκε όμως τώρα διαμέσου της επιφάνειας του σωτήρα μας Ιησού Χριστού, ο οποίος αφενός μεν κατήργησε το θάνατο, αφετέρου δε έφερε σε φως τη ζωή και την αυθαρσία διαμέσου του Ευαγγελίου. Τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, τόσα πολλά πράγματα σε τρεις προτάσεις. Λέει ότι είμαστε ελεύθεροι, είμαστε δυνατοί με αγάπη καθώς ζούμε μέσα στο φως της ζωής του Θεού και το απολαμβάνουμε. Ο Θεός δεν μας έδωσε, λέει, πνεύμα δειλίας. Το παιδί του Θεού δεν είναι δειλό, αλλά είναι θαραλέο. Μας έδωσε ο Θεός, λέει, πνεύμα δύναμης, πνεύμα αγάπης. Πολλοί λένε θέλω τη δύναμη, να βλέπω θαύματα, να βλέπω ενέργειες. Ναι, αλλά ζήτα και την αγάπη. Ζήτα και την αγάπη. Γιατί αν όλα τα έχω, αν κάνω θαύματα, αν παραδώσω και το σώμα μου σε φωτιά να καεί, για να δείξω ότι κάτι είμαι, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμε τίποτα, λέει ο Λόγος του Κυρίου. Δεν με ωφελεί τίποτα. Μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δύναμης, πνεύμα αγάπης και σοφρονισμού. Να έχουμε σοφία, να σκεφτόμαστε με σοφία, να φιλτράρουμε τα πάντα στη ζωή μας μέσα από το Λόγο του Θεού, ζώντας πια ελεύθεροι. Γιατί ο Θεός, λέει, μας κάλεσε σύμφωνα με τη δική του πρόθεση και χάρη, σύμφωνα με την πρόθεσή του και την ελευθερία του, μας ελευθέρωσε. Σύμφωνα με την πρόθεσή του και χάρη, η ελευθερία μας ελευθέρωσε. Και πότε έγινε αυτό? Προαιώνια, πριν δημιουργηθούν οι πλανήτες, πριν δημιουργηθεί το σύμπαν, αυτό που εμείς γνωρίζουμε, ο Θεός με είχε και σε είχε σχεδιάσει, σε είχε δημιουργήσει, σε είχε έτοιμο στη σκέψη του, στο μυαλό του, υπήρχες και ήρθες και δημιουργήθηκες. Δεν βήτρωσες, δεν βγήκε τυχαία τώρα, γιατί έγινε μια έκρηξη, γιατί κάποια σπέρματα αλλάχτηκανε, κάποιοι πίθηκοι μεταλλάχτηκαν. Όχι, ο Θεός σε είχε σχεδιασμένο, λέει, μας είχε σύμφωνα με τη δική του πρόθεση και χάρη διαλέξει. Προαιώνια, είχε διαλέξει ο Θεός να έχουμε χάρη, ελευθερία, προαιώνια, και σήμερα θέλει να γνωρίζεις ότι είσαι ελεύθερος, γιατί ο Ιησούς έχει πληρώσει στο σταυρό του Γολγοθά με το αίμα του για να είσαι ελεύθερος και ελεύθερη. Ελεύθερος από ψυχολογικά προβλήματα, ελεύθερη. Βασιλοπούλα, βασιλόπουλο του Θεού, ελεύθερη από ψυχολογικά, ελεύθερη από την αμαρτία, ελεύθερη από κάθε αιμονή, ελεύθερη από κάθε καταδυνάστευση, ελεύθερη από κάθε μαγεία, ελεύθερη από κάθε κακολογιά. Και όπως ο Θεός σε ελευθερώνει, σου ζητάει και εσύ να συγχωρείς και να ελευθερώνεις, όπως και σένα σε συγχωρεί και σε ελευθερώνει. Ακόμα και για τα λάθη που σαν πιστή, πιστός έπραξες και μετανοείς τώρα, ο Θεός σε συγχωρεί μια για πάντα και δεν τα θυμάται πια. Εδώ λέει
ότι ο σωτήρας μας Χριστός κατήργησε το θάνατο και έφερε φως στη ζωή και αφθαρσία διαμέσου του Ευαγγελίου. Τι λέει λοιπόν εδώ, ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μας παίρνει από το σκοτάδι, μας φέρνει στο φως, μας φέρνει στην αιώνια ζωή, μας φέρνει στην αφθαρσία, στην αθανασία. Ο Θεός θέλει να ξέρεις με βεβαιότητα ότι η αιώνια ζωή είναι μέσα στο φως, μέσα στην παρουσία Του. Και είναι βέβαιη, είναι σίγουρη, είναι όχι μόνιμη, είναι αιώνια για σένα, παιδί του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, επειδή το γνωρίζει, γι' αυτό και το διακηρύττει παντού, λέει στους Ρωμαίους 1:16, επειδή δεν τρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού για το λόγο ότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει, και στον Ιουδαίο πρώτα και στον Έλληνα, για όλους είναι. Είναι δύναμη Θεού που σώζει, που φέρνει σωτηρία, που φέρνει ελευθερία το Ευαγγέλιο. Είναι δύναμη που αλλάζει. Τι σημαίνει με σώζει? Είσαι στον κρεμό και έρχεται και σε σώζει, είσαι στη φυλακή και σε ελευθερώνει, είσαι στο σκοτάδι και σε παίρνει στο φως. Αυτό κάνει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είσαι άρρωστος και σε θεραπεύει, έχεις ψυχολογικά και σε ελευθερώνει. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, γι' αυτό λέει εγώ δεν τρέπομαι αυτό το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο της δύναμης, το Ευαγγέλιο της αγάπης που είπαμε πιο πριν, το Ευαγγέλιο του σοφρονισμού, της οποίας δεν το ντρέπομαι. Είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία, είναι δύναμη Θεού για ελευθερία, για να με αλλάξει. Το Ευαγγέλιο φαίνει ελευθερία και αλλαγή. Το Ευαγγέλιο του Χριστού όταν το δεχόμαστε, ο Λόγος του Θεού όταν το δεχόμαστε, φέρνει σωτηρία, φέρνει ελευθερία, φέρνει αλλαγή στη ζωή μου, στη ζωή σου, στη ζωή μας. Δόξα στο Θεό. Α Ιωάννου 1:1. Επιστολή Α Ιωάννου 1:1. Λέει, εκείνο που από την αρχή ήταν και εκείνο που ακούσαμε και εκείνο που είδαμε με τα μάτια μας, λέει ο Αποστός Ιωάννης, εκείνο που τη θέα του κοιτάξαμε και τα χέρια μας ψηλάφισαν. Γι' αυτό μιλάμε, για το λόγο της ζωής. Ακούσαμε, είδαμε, αγγίξαμε τον Ιησού Χριστό, τον λόγο της ζωής, τον Θεό της ζωής. Αυτόν που ήρθε και έδωσε τη ζωή του για μας. Αυτόν που όποιος τον δέχτηκε, του έδωσε εξουσία να γίνει παιδί του Θεού. Αυτό κάνει το Ευαγγέλιο, ελευθερώνει. Και ο Ιησούς τι είπε? Πηγαίνετε κι εσείς καθώς ελευθερωθήκατε να ελευθερώσετε. Το βλέπουμε στο Ματθαίο 10 κεφάλαιο, Ευαγγέλιο του Ματθαίου κεφάλαιο 10, 7 και 8 εδάφιο. Ματθαίος 10, 7 και 8 εδάφιο. Και λέει ο Ιησούς, και πηγαίνοντας κηρύτεται, λέγοντας ότι επισίεσε η βασιλεία των ουρανών, θεραπεύεται αυτούς που ασθενούν, καθαρίζετε λεπρούς, ανασταίνετε νεκρούς, εκβάλλετε δαιμόνια, δωρεάν πήρατε, δωρεάν δώστε, δώσε αυτό που πήρες, σε ελευθέρωσε ο Ιησούς, σε θεράπευσε ο Ιησούς, σε άγγιξε ο Ιησούς, σε βεβαίωσε για την αιώνια ζωή ο Ιησούς, πήγαινε και μεταφερέ το και στους άλλους. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο της αλλαγής στη ζωή μου γίνεται Ευαγγέλιο αλλαγής μετά μέσα από την ομολογία μου για τη ζωή των άλλων. Το Ευαγγέλιο αλλάζει και την μένα, αλλάζει και τον άλλον που θα το ακούσει. Όπως άκουσα, πίστεψα και άλλαξα, και ο άλλος θα ακούσει μετά από μένα, από σένα, θα πιστέψει, θα ακούσει, θα πιστέψει, θα αλλάξει. Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους και που έχουν αλλάξει. Ένας από αυτούς που μου έχει κάνει εντύπωση η αλλαγή του ήταν ο πατέρας του Απόστολου Ουίλιαμς, ο οποίος ήταν μάγος, ήταν πνευματιστής αρχιερέας του Σατανά, η γυναίκα του ήταν στο μυστικισμό, σε μαγείες κλπ. Και δεν κάνανε παιδιά. Και ενώ αυτοί προσευχόντουσαν μέσα στη μαγεία και κάνανε άλλοι παιδιά, κάνανε θαύματα στην Αφρική, όταν παντρευτήκανε ήταν 7 χρόνια και δεν κάνανε παιδιά. Και πήγε στο δαίμονα, τα αρχιδαίμονα τότε αυτό, και του είπε, μα εγώ δίνω σε άλλους παιδιά, γιατί εγώ δεν κάνω? Και του λέει, γιατί ο Θεός έχει κλείσει τη μήτρα της γυναίκας σου για να μην κάνεις παιδιά. Ποιος Θεός? Λέει αυτός, εγώ δεν ήξερα μέχρι τότε ότι υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο δαίμονας. Και του είπε ο Ιησούς Χριστός. Και εκείνες τις μέρες περνούσε από τη ζούγκλα ένας ιεραπόστολος, και τότε ο μάγος Βίλιαμς άκουσε τον Ιεραπόστολο, πίστεψε στον Ιησού Χριστό,
έκαψε τα βιβλία της μαγείας, ζήτησε δημόσια συγγνώμη και τότε, καθώς δέχτηκε τον Ιησού Χριστό, αυτός και η οικογένειά του ήρθαν στον Χριστό, αυτός έκανε, συγγνώμη, αυτός και η γυναίκα του, και μετά συνέλαβε, έκανε παιδί. Και το παιδί του σήμερα είναι ένας Απόστολος ευλογημένος στην Αγγλία. Ο Χριστός αλλάζει. Ο Χριστός αλλάζει τη ζωή μας, αλλάζει την προσωπικότητά μας, το πώς μιλάμε, το πώς σκεφτόμαστε, τι λέμε, πώς το λέμε. Αλλάζει τα πάντα. Διαβάζουμε στο Ματθαίο το 15 κεφάλαιο, 18 εδάφιο. Ματθαίος 15-18. Λέει ο Ιησούς. Λέει ο Ιησούς. Ενώ αυτά που βγαίνουν από το στόμα βγαίνουν από την καρδιά και εκείνα είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. Δεν είναι το τι τρως ή πίνεις, αλλά είναι το τι λες. Αυτό που λες βγαίνει από την καρδιά σου, από τη σκέψη σου, από το νου σου. Και όταν το στόμα βγάλει αυτό που έχει το μυαλό έξω, παίζει ρόλο το τι λες, γιατί αυτό δημιουργεί καλό ή κακό. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς, δεν μολύνει το φαγητό, αλλά ούτε αν θα πας στην τουαλέτα. Μολύνει το τι θα βγάλει το στόμα σου και η γλώσσα σου. Πρόσεξε πώς μιλάς, γιατί τα λόγια που λες, ανάλογα το πώς θα χρησιμοποιείς, ή θα μολύνουν και θα ευλογήσουν, ή θα δέσουν τον άνθρωπο, ή θα τον ελευθερώσουν. Ή μολύνουν ή ευλογούν τα λόγια μας. Ευλογία ή κατάρα. Ή δένουν τους ανθρώπους όταν μιλάμε άσχημα, όταν κακολογούμε, όταν κοτσουμπολεύουμε, ή ελευθερώνουν τους ανθρώπους όταν μιλάμε καλά για αυτούς και κυρίως όταν τους φέρουμε σε επίγνωση της αλήθειας του Λόγου του Θεού. Στον Ιάκωβο διαβάζουμε κεφάλαιο 3, Ιάκωβος κεφάλαιο 3, τα εδάφια 2, 3, 5, 9, 10. Ιάκωβος 3 κεφάλαιο, 2, 3 εδάφιο, 5 και 9 μέχρι 10. Λέει ο Ιάκωβος, επειδή σε πολλά φταίμε όλοι μας, αν κάποιος δεν φταίει σε λόγο, αυτός είναι τέλειος άνδρας και είναι δυνατός να χαλιναγωγήσει ολόκληρο το σώμα. Δέστε, λέει, τα σώματα των αλόγων. Τους βάζουν χαλινάρια για να πείθονται και να μεταφέρουν ολόκληρο το σώμα τους. Έτσι και η γλώσσα είναι μικρό μέλος, όμως κομπάζει για μεγάλα πράγματα. Δέστε, λίγη φωτιά, πόσο μεγάλη ύλη ανάβει. Διαμέσου αυτής της γλώσσας ευλογούμε το Θεό και Πατέρα και διαμέσου αυτής καταργιόμαστε τους ανθρώπους. Πλάστηκαν, πώς πλάστηκαν κατά την ομοίωση του Θεού. Από το ίδιο στόμα βγαίνει ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, έτσι να γίνονται αυτά. Ευλογία και κατάρα. Από το ίδιο στόμα. Πρέπει να προσέχουμε τη γλώσσα μας. Είναι σαν το χαλινάρι που οδηγεί το άλογο και το στρέφει δεξιά και αριστερά. Είναι σαν το πιδάλιο που είναι τόσο μικρό και κυβερνά ολόκληρο πλοίο. Ας προσέχουμε τι λέμε. Να μην λέμε πράγματα που μολύνουν. Το Ευαγγέλιο ελευθερώνει. Φέρνει ευλογία. Φέρνει ελευθερία. Δεν φέρνει δέσιμο. Δεν φέρνει μόλισμα. Φέρνει χαρά. Φέρνει σωτηρία. Ας μείνουμε στο λόγο του Θεού. Διαβάζουμε από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 6:63, εδάφιο Ιωάννης 6:63. Το πνεύμα είναι εκείνο που ζωοποιεί. Η σάρκα δεν ωφελεί τίποτα. Τα λόγια που εγώ σας μιλάω είναι πνεύμα και είναι ζωή. Τα λόγια του Ιησού είναι πνευματικά λόγια και έχουν ζωή. Πώς μιλάς? Μιλάς πνευματικά? Μιλάς τα λόγια του Θεού? Γιατί λέει, όποιος μιλάει να είναι σαν αυτό που μιλάει τα λόγια του Θεού. Ο λόγος του Θεού λέει να κατοικεί πλούσια μέσα σου. Πώς μιλάς? Θα σου δώσω μια μπάτσα, θα σου κάνω εκείνο το κακό, να πάτησε εκείνο, καταργέσαι. Πώς μιλάς? Και αν έχεις έρθει στον Χριστό, πώς μιλάς έτσι? Τι λες? Αν έσφαλες, αν ξέφυγες, εντάξει, ζήτησε συγγνώμη και ο Θεός το συγχωρεί, το τελειώνει. Αλλά όταν το κάνεις συνέχεια και κατ' επανάληψη, τότε πρέπει να δεις πού έχεις ξεφύγει, πού έχεις χάσει τον δρόμο. Ή αν δεν έχεις χάσει τον δρόμο, να δεις μήπως δεν γνώρισες ποτέ τον Θεό. Αν τον έχεις γνωρίσει όμως, διόρθωσε τα λάθη. Δεν δικαιούσε, δεν δικαιολογήσε να είσαι χρόνια πιστός, χρόνια στην Εκκλησία και να κάνεις πράγματα που δεν επιτρέπει ο Λόγος του Θεού. Να μη σέβεσαι τον άντρα σου, να μη σέβεσαι τη γυναίκα σου, να βρίζεις τον άντρα σου, να βρίζεις τη γυναίκα σου, να φωνάεις μπροστά στο παιδί σου, να σε ακού, δηλαδή να έχεις μια συμπεριφορά που ανάρμοσης στη δουλειά σου, στους συναδέλφους σου.
Όχι, ο Χριστός μας αλλάζει, μας δίνει πνεύμα παραότητας, μας γεμίζει με την ειρήνη Του, μας γεμίζει με τη χαρά Του. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει παιδί του Θεού που επαναστατεί. Να του δώσω μία, να του κάνω εκείνο, να του κάνω το άλλο. Τι είναι αυτά? Πρέπει να ξαναγυρίσεις από την αρχή να γνωρίσεις τον Χριστό, γιατί ίσως να μην τον έχεις γνωρίσει. Αν τον έχεις γνωρίσει, να ξαναμπεί στη βάση. Γιατί υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν στον Χριστό και μένουν πνευματικά νίκια, μένουν εκεί στη γνωριμία. Δεν μπορώ οδεύουν πνευματικά ακόμα και αν έχουν περάσει χρόνια. Ενεργούν με ασοφία. Ενεργούν με ασοφία, κάνουν πράγματα που δεν επιτρέπεται να κάνουν. Τα λόγια εγώ που σας μιλάω είναι πνεύμα και ζωή, λέει ο Ιησούς. Πνεύμα και ζωή είναι. Εσύ τι λόγια μιλάς, εγώ τι λόγια μιλάω. Δίνουν ελπίδα. Δίνουν, προτρέπουν προς το καλό. Είναι λόγια συγχώρεσης. Είναι λόγια ενθάρρυνσης. Είναι λόγια αγάπης. Αυτά είναι τα λόγια, τα πνευματικά. Συγχώρεσης, προτροπής, ενθάρρυνσης, αγάπης. Ας προσέχουμε πως μιλάμε. Και όπως λέει στην Α Ιωάννου 1.3, λέει αυτό που είδαμε και ακούσαμε εξαγγέλουμε για σας, για να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί μας. Θέλουμε να έχετε κοινωνία μαζί μας στην Εκκλησία, στην κοινωνία των αδερφών. Κοινωνία είναι, λέει, μαζί με τον Πατέρα και μαζί με τον Γιο Του, τον Ιησού Χριστό. Εξαγγέλνουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γινόμαστε συμμέτοχοι του Ευαγγέλιου του Ιησού Χριστού. Μιλάμε για την αλλαγή, για την ελευθερία που φέρνει, την οποία ζούμε εμείς στην κοινωνία των αδερφών, στην Εκκλησία μέσα. Στην Εκκλησία που ο Θεός έχει βάλει ποιμένα. Στην Εκκλησία που ο Θεός οδηγεί τους πιστούς, λέει πολύ life coach, ξέρω. Δεν υπάρχει βιβλικό σχολείο εκτός εκκλησίας, δεν υπάρχει, είναι αντιβιβλικά αυτά. Δεν υπάρχουν, ναι. Ποιμένας που στέλνει τους πιστούς να μάθουν το Ευαγγέλιο έξω από την εκκλησία, να διδαχτούν έξω σε διάφορους αυτά, σημαίνει ότι δεν είναι από το Θεό καλεσμένος. Σημαίνει ότι δεν γνωρίζει αυτός πώς να διδάξει. Πρέπει να πει Θεέ μου, βοήθησέ με να βάλω κάποιον να κάνει αυτή τη δουλειά ή βοήθησέ με να την κάνω εγώ σωστά, κάπου έχω χάσει τον δρόμο. Δεν γίνεται να είσαι ποιμένας και να του στέλνεις αλλού. Είσαι πλανεμένος, χαμένος και οδηγείς στην πλάνη και στο χαμό τα πρόβατα που δεν φταίνε. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Θέλω να αλλάξω τους άλλους. Αλλά όμως πρώτα πρέπει να αλλάξω εγώ. Για να αλλάξω εγώ πρέπει να δεχτώ την επιρροή του Λόγου του Θεού, το Ευαγγέλιο να με αλλάξει, να υπακούσω στο Λόγο Του. Και καθώς εγώ αλλάζω τότε να μεταφέρω το Ευαγγέλιο προς τα έξω. Να σκέφτομαι, να μιλάω, να ενεργώ όπως ο Ιησούς. Με αγάπη, με ενδιαφέρον. Με ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο, για τον αδερφό μου, όπου ο αδερφός μου είναι και πρέπει να τον βλέπω σαν εικόνα του αόρατου Θεού. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού ότι ό,τι κάνω στον αδερφό μου, το κάνω στο Θεό. Για σκέψου να είσαι η αδερφή μου, ο αδερφός μου και σου λέω θα σου δώσω μία, θα πάθεις, εκείνο σου κάνω, τ' άλλο μπέπου να σου βγει εκείνο το κακό. Θα μιλάγεις στο Θεό έτσι. Αν ήξερες ότι αυτός που μιλάς δεν είναι το πρόσωπο που ξέρεις, αλλά μέσα από αυτή τη μάσκα του προσώπου πίσω είναι ο ίδιος ο Θεός, δεν το έκανες ποτέ. Για σύνελθε λοιπόν. Για σύνελθε. Πρόσεχε πώς μιλάς, πώς εκφράζεσαι. Η αγνωσία του Λόγου του Θεού μας εμποδίζει να αλλάξουμε. Η αμαρτία επίσης είναι ένας λόγος που δεν μας αφήνει να θέλουμε να αλλάξουμε. Γιατί το ερώτημα είναι θέλω να αλλάξω. Ο Λόγος του Θεού θα με αλλάξει. Εάν εγώ θέλω να με αλλάξει. Ο ποιμένας μου θα με βοηθήσει μέσα από το Λόγο του Θεού να αλλάξω. Εάν εγώ θέλω να αλλάξω. Εάν εσύ δεν θες να αλλάξεις όμως. Όλοι οι ποιμένες του κόσμου να σου μιλάνε, οι καλύτεροι ποιμένες, πιο χαρισματικοί, δεν θα αλλάξεις ποτέ. Ψάξε ποιο είναι το κίνητρο που δεν θες να αλλάξεις. Μήπως νομίζεις ότι είσαι πιο πάνω από τον ποιμένα σου. Μήπως νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα και εσύ θα έχεις άποψη. Γιατί στην εκκλησία δεν έχεις άποψη. Στην εκκλησία υπακούς το Λόγο του Θεού και τον ποιμένα σου. Δεν έχεις άποψη. Η μόνη άποψη που έχεις είναι να ζήσεις σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και να κοιτάς εάν όλα πάνε καλά. Αν κάποιος φάει, αν αμαρτήσει σε σένα ή στην εκκλησία, να έχεις το νου σου. Πώς να βοηθήσεις. Δεν είσαι ελεκτής, δεν είσαι επιθεωρητής. Δεν είσαι ποτέ όμως πάνω από τον ποιμένα σου.
Εάν ο ποιμένας σου είναι από το Θεό, ποτέ δεν είσαι, δεν μπορεί να είσαι και ούτε θα είσαι. Είναι πνευματική αρχή, δεν μπορείς να είσαι πάνω από το δασκαλό σου. Η αγνωσία του Λόγου του Θεού μας εμποδίζει να αλλάξουμε, όπως είπαμε. Άμα δεν ξέρουμε, νομίζουμε, φανταζόμαστε, νομίζω είμαστε, εμείς τα ξέρουμε και μπερδευόμαστε. Έρχεται, φαίνει σύγχυση ο πονηρός μέσα από την αγνωσία. Η αμαρτία που δεν θέλουμε να την αφήσουμε, πολλές φορές μπορεί και να μην το καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε αμαρτία, και οι δαιμονικές επιρροές που παίρνουν δύναμη μέσα στη ζωή μας και δεν μας αφήνουν να αλλάξουμε εξαιτίας της ανυπακοής μας στο Λόγο του Θεού. Δαιμονικές επιρροές δεν με αφήνουν, δεν σε αφήνουν να αλλάξεις όταν ζούμε με ανυπακοή στο Λόγο του Θεού μας. Τους δίνουμε πάτημα, τους δίνουμε δύναμη να επηρεάσουν τη σκέψη και τη ζωή μας για να μην μπορούμε να αλλάξουμε. Άρα λοιπόν δεν θέλω να έχω δαιμονικές επιρροές, δεν θέλω να έχω αμαρτίες στη ζωή μου, και όλα αυτά έρχονται μέσα από την ανυπακοή και από την αγνωσία του Λόγου του Θεού. Θέλω να έχω γνώση του Λόγου του Θεού, θέλω ο Λόγος του Θεού να κατοικεί πλούσια μέσα μου, θέλω να με γεμίζει, να με φτιάνει στην πίστη και να καρποφορώ εν Χριστώ. Ναι Κύριε, θα πάω όπου θέλεις, θα κάνω αυτό που θέλεις, θα σε ακολουθώ με όλη μου την καρδιά. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Και όπως λέει στο Ιωάννης 8:36, αν λοιπόν ο Γιος σας ελευθερώσει, θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Και πριν είχαμε διαβάσει στο Ιωάννη 8:32, ότι και 31 και 32, ότι αν μείνετε στο λόγο μου θα είστε αληθινοί μαθητές μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια σας ελευθερώσει. Και ο Ιησούς τους είπε στο Μάρκο 16:15-20, το ξαναδιαβάζω: πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί, όποιος όμως απιστήσει θα κατακριθεί. Τούτα θα είναι τα σημεία που θα ακολουθούν εκείνους που πίστεψαν. Στο όνομά μου θα βγάζουν δαιμόνια, θα μιλούν νέες καινούργιες γλώσσες, θα πιάνουν φίδια και αν κάτι θανάσιμο πιούν δεν θα τους βλάψει. Και θα βάζουν τα χέρια πάνω σε αρρώστους και θα γιατρεύονται. Και ο μεν Κύριος αφού τους μίλησε αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Και εκείνοι βγήκαν έξω και κήρυξαν παντού. Και ο Κύριος συνεργούσε και βεβαίωνε το κήρυγμά τους με τα θαύματα που επακολουθούσαν. Αμήν, αμήν. Ο Θεός γίνεται συνεργός σου και συνεργός μας όταν ζούμε το Ευαγγέλιο που οδηγεί σε ελευθερία και αλλάζει τη ζωή μας για τη δόξα του Θεού και για τη δική μας απόλαυση στην πνευματική μας πορεία προς τον ουρανό. Ζήσε ελεύθερος, ζήσε ελεύθερη παιδί του Θεού. Απόλαυσε τη σωτηρία σου και διακήρυξε την παντού. Ζήσε ελεύθερη, ελεύθερος με τη δύναμη του Ευαγγελίου, με τη δύναμη της αγάπης που σου δίνει ο Θεός και με την δύναμη του σοφρονισμού, της σοφίας. Κήρυξε το Ευαγγέλιο παντού. Το Ευαγγέλιο που φέρνει, που οδηγεί σε ελευθερία και αλλάζει. Πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, όταν γνωρίζουμε τον Χριστό μας αλλάζει και ξακολουθεί, συνεχίζει να μας αλλάζει μέχρι να φτάσουμε στον ουρανό. Μια επαναλαμβανόμενη αλλαγή, μια επαναλαμβανόμενη ελευθερία στη ζωή μας. Τι χαρά, τι ευλογία, τι προνόμιο. Μίλησε και σε όλους, δίδαξε σε όλους για αυτό το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, της ελευθερίας, της αιώνιας χαράς.